Καλησπέρα, κυρία Παπαδοπεράκη. Καλησπέρα, Ελένη. Είστε καλησπέρα καλά σε όλους στον τόπο μας. Σήμερα το πρωί σας ειδοποίησε, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου και σας ενημέρωσε ότι θα σας απονεμηθεί το φετινό βραβείο Νίκος Καζαντζάκης στον τομέα των τεχνών. Είχα αυτή την τιμή. Ναι. Στον δεύτερο κύκλο που είναι των καλών τεχνών. Και συγχαρητήρια και από εδώ, κυρία Παπαδοπεράκη. Έχετε βέβαια διαγράψει μια πολύ σημαντική πορεία. Νομίζω ότι αυτό είναι βέβαια, όπως και να είναι, μια επιβράβευση. Είναι κάτι, έτσι δεν είναι, άσχετα με το τι έχει κάνει ένας δημιουργός. Μα βοηθήσατε όλοι. Και μην ξεχνάτε τη συμπαράσταση είχα από εσάς, από τα γραψίματά σας, από το Sky, από πολλούς άξιους δημοσιογράφους είχα αυτή τη τιμή. Έχετε όμως ένα έργο που αυτό μέτρησε. Ό,τι και να γράφουμε ή να λέμε, κυρία Παπαδοπεράκη, αν ο δημιουργός δεν λέει κάτι με το έργο του, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, νομίζω ότι μέχρι πού να φτάσουμε κι εμείς να λέμε, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πόσα χρόνια συμπληρώνετε στη γλυπτική? Έχω περάσει τα 50. Πολλά, Ναι, δόξα τω Θεώ, με αξίωσε ο Θεός. Αγάπησα το τόπο μου και αυτό μου δε δύναμη. Με αγάπησε ο τόπος μου. Αυτή η τιμή, κυρία Βακηθιανάκη, η σημερινή, η χθεσινή, την μεταφράζω σε αγάπη του τόπου μου. Mm-hmm. Και αυτό είναι πιο μεγάλο από τη τιμή. Και σας ενέπνευσε και ο τόπος σας, αναμφίβολα, Βέβαια, γιατί είχα την τιμή να κάνω μεγάλες μορφές και να ασχοληθώ μαζί τους. Είχα την τιμή να μου αναθέσουν το Θεοτοκόπουλο, τα ξέρετε, το Καζαντζάκη, το Κορνάρο, από που προέκυψαν και μελέτες πάνω στα θέματα αυτά. Ναι. Αυτό έλεγα στον κύριο Λαμπρινό σήμερα, το δήμαρχό μας, και ευχαριστώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που με τίμησε και το μεταφράζω, όπως σας είπα, σε αγάπη όλο αυτό, και μου δίνει δύναμη όσο μπορέσω και θέλει ο Θεός ακόμη να δημιουργήσω. Ότι η αγάπη του τόπου ενός ανθρώπου, κυρίως αυτή, γιατί μπορεί να πάρει βραβεία και από ξένους τόπους και από ξένους ανθρώπους, αλλά η μεγάλη, το μεγάλο βραβείο είναι η αγάπη του τόπου του γι' αυτό. Ναι, εκεί που θέλει, που είναι το σημείο, αυτό που είναι ένα σημείο αναφοράς για ένα δημιουργό και θέλει να επιστρέφει, εσάς είναι τα σπήλια η περιοχή σας, έτσι, και το σημείο ακριβώς αναφοράς. Και η γνωσός. Και η γνωσός, ακριβώς, και η γνωσός. Και κατ' επέκταση βέβαια όλο το νησί. Και οι φίλοι, μέσα από τον τόπο μου είχα και κοντινούς φίλους, εκτός που ένιωθα την αγάπη της πόλης μου από τη στιγμή που είχα έργα σε δημόσιους χώρους. Είχα μια γενική, έτσι, αγάπη, αλλά είχα την τιμή να έχω φίλους από τα παιδικά μου χρόνια, συμμαθητές, συμμαθήτριες, οι οποίες ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Καταλάβαιναν ότι έκανα ένα αγώνα με αγάπη και μου συμπαραστάθηκαν. Για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, κυρία Παπαδοπεράκη, και δεν γνωρίζουν ενδεχομένως, πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σας? Δεν είναι εύκολη δουλειά η γλυπτική. Όχι. Απαιτεί έτσι και σωματική δύναμη πέρα από την πνευματική και την καλλιέργεια και τις γνώσεις. Εσείς πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτήν? Εγώ θα ξεκινούσα από την πρώτη ερώτηση που κάνατε με αυτό που τελικά με ρωτάτε. Mm-hmm. Ότι βεβαίως η γλυπτική θέλει πολύ αφοσίωση. Αλλά το να ασχοληθείς με τα προβλήματα της γλυπτικής και της αισθητικής θέλει ασκητισμό. Και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου κατάλαβαν ότι έκανα αυτό τον αγώνα. Και ήταν συμπαραστάτες.
Ξέρετε ότι έχω κάνει μια σειρά από βιβλία, τώρα κάνω το ένατο, που βγαίνει μέσα από τη δουλειά μου. Ενώ η γλυπτική θέλει μια σκληρή δουλειά και απόλυτη αφοσίωση για να βγει, η μελέτη γύρω από τα προβλήματά της θέλει μεγάλο ασκητισμό. Είχα την τύχη, την τιμή να εκτιμηθεί αυτή μου η προσπάθεια. Γι' αυτό εκείνο που θέλω στο μέλλον, από τους ίδιους ανθρώπους και από όλη την πόλη, να αξιωθώ, να μεταφέρω αυτές τις επικοινωνίες που θα ήθελα γύρω από τη δουλειά μου στον τόπο μου και κυρίως στους συναδέλφους. Γιατί, κυρία Βακυβιανάκη, έχουμε έναν τόπο με πολλούς καλούς καλλιτέχνες και μακάρι να δοθούν σε όλους βραβεία. Ενθάρρυσε τις τέχνες και σε περιόδους, έτσι, αλλά ανεξάρτητα βέβαια από τις περιόδους, γιατί πάντα υπήρχαν δυσκολίες, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, ο χώρος του πολιτισμού είναι πολύ υπαρεξηγημένος. Θεωρείται κάτι δευτερεύον, ενώ μπορεί να μας βγάλει πολύ στα ανοιχτά και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Και μας διαγράφει και το μέλλον, όχι μόνο το παρόν. Ακριβώς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αγάπη του τόπου μας, για να αποδώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτό που ξεκινήσαμε. Γνωρίζετε εσείς άλλες γυναίκες που να έχουν μπει σε αυτήν την τέχνη της γλυπτικής, δηλαδή σήμερα ποια νεότερες καλλιτέχνηδες? Δεν θέλω να αναφερθώ όχι σε ονόματα. Θα ξεχάσω, αλλά έχουμε και γυναίκες και άντρες. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η αφοσίωση της γυναίκας στα παιδιά αποσπά την προσοχή της στο έργο της, και όλη της τη δύναμη. Εγώ προσπάθησα να πω ότι γίνονται και τα δύο. Δεν είναι εύκολο, ή τουλάχιστον δεν βοηθάνει η εποχή μας να γίνει αυτό από τη γυναίκα. Πάντως υπάρχουν πολύ καλές και γλύπτριες και γλύπτες. Και ειδικά ο τόπος μας έχει βγάλει, όχι τώρα, Διαχρονικά μεγάλους καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να διαπρέψουν, και κάποιοι έχουν διαπρέψει και έξω. Και εσείς όμως έχετε φιλοτεχνήσει έργα όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι γνωστά εδώ στην πόλη και στην Αθήνα επίσης. Σε όλη αυτή τη διαδρομή που είπατε συμπληρώνει μισό αιώνα και ευχόμαστε να προχωρήσει για πολύ ακόμα, έχετε έτσι κάποια χαρακτηριστική στιγμή που θυμάστε πιο έντονα, κάποιες στιγμές που σας έχουν μείνει περισσότερο από άλλες? Στην τέχνη είχα τη μεγάλη τύχη να έχω αδερφό το Θωμά Παπαδοπεράκη, μεγάλος καλλιτέχνης, με σπουδαίο διάλογο με τους ανθρώπους, που με βοήθησε πάρα πολύ, και αυτή ήταν μια μεγάλη τύχη για μένα, η συμπαράστασή του. Το ότι μου ανετέθη το έργο Θεοτοκόπουλος Κορνάρος Καζαντζάκης από την Παγκρίτια, μέσω του κυρίου Λεμπιδάκη βέβαια, ήταν μια μεγάλη τύχη στη ζωή μου, διότι ασχολήθηκα με αυτές τις μεγάλες μορφές. Προέκυψαν από κρυπτογραφήσεις, θα έλεγα, αυτών των προσώπων, τα έχω καταθέσει σε βιβλία. Τα μελετήσατε πολύ. Το ότι μου ανετέθη πάλι από φίλη και συμμαθήτρια η Μαρία Κάλλας, μια μεγάλη μορφή που μου έκανε παρέα χρόνια για να την, για να τη δουλέψω, ενώ θεωρητικά, αυτή η μεγάλη μορφή. Και αυτό ήταν από την Νίνα Κουκουράκη, μια σπουδαία πιανίστρια, η οποία
έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο παράλληλα με το Μέγαρο Μουσικής στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί έκανε αυτά τους διαγωνισμούς γάλας με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δώσει μεγάλο αγώνα και είχα την τύχη να έχω τη συμπαράστασή τους. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Και πέρυσι που είχαμε μιλήσει βέβαια από τούτην εδώ την εκπομπή και για το Γιαννούλη Χαλεπά, το βιβλίο μιλάμε τώρα, που είχατε και μελέτες πάνω στο έργο του που είχαμε μιλήσει και το είχατε παρουσιάσει και εδώ. Το αρχείο σας, κυρία Παπαδοπεράκη, ήδη το έχετε υποσχεθεί. Μου το ζήτησε. Ένας διάλογος αρχικά έγινε που πήρε βάρος στη συνέχεια από το ΜΙΕΤ, αλλά δεν ξέρω, και ο κορονοϊός τώρα δεν ευνοεί τις συζητήσεις και τις ενέργειες των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν θα γίνει, θα είμαι τυχερή. Αλλιώς δεν ξέρω. Και όπως είπα και στην αριστεία, την πλεύρη, κάποια στιγμή, ότι εγώ ένα μέρος της δουλειάς μου το δίδω στο Δήμο. Αντίγραφα, ξέρετε, εμείς είμαστε τυχεροί οι γλύπτες, γιατί μπορούμε να βγάλουμε ένα έργο μας μερικές φορές, περιορισμένες, αλλά μπορούμε. Mm-hmm. Και υποσχέθηκα και με μια σειρά σχέδια, αυτό δεν θα εμποδίσει και δεν θα ελαττώσει το κυρίως μου αρχείο. Ναι, το αρχείο αποτελείται από 330 συρτάρια, τα οποία έχουν φωτογραφίες και έργα. 330 συρτάρια, ναι. Που ευχόμαστε και εμείς, γιατί μιλάμε για το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, έτσι. Ναι, ναι. Ότι σας... Δεν ξέρω αν το αποφασίσουν τελικά, γιατί τα τελευταίους μήνες που είναι δύσκολοι για όλο τον κόσμο. Ναι, είναι λογικό τώρα ότι έχουμε πολλά πισωγυρίσματα σε όλους τους τομείς και άλλες προτεραιότητες. Αν το αποφασίσουν τελικά. Αλλά είναι και σημαντικό, έστω και μια σειρά αντιγράφων, να βρίσκονται εδώ, σε χώρο βέβαια που θα είναι κατάλληλος για να τα φιλοξενήσει. Και πρωτότυπα σχέδια βέβαια. Ναι, και πρωτότυπα σχέδια, σωστά. Ναι. Και θα είναι σε ένα χώρο, επαναλαμβάνουμε, που θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για κάτι τέτοιο. Δηλαδή να αναδεικνύονται τα έργα, όχι απλά να τα έχουμε για να πούμε ότι τα έχουμε και αυτά. Κυρία Δακηπιανάκη, πριν κλείσουμε, ναι. Και εγώ δεν βιάζομαι, αλλά για σας. Τελειώνει και ο χρόνος. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Λαμπρινό, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που μου έκανε αυτή την τιμή, που όπως λέω, τη μεταφράζω. Αγάπη. Σας έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει η απονομή? Όχι. Βλέποντας μου είπαν τώρα... ότι θα με πάρουν τηλέφωνο. Ναι. Είναι λογικό τώρα, γιατί τα πράγματα ακόμα είναι πολύ περιορισμένα. Είναι λογικό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπεράκη, για εγώ τον χρόνο ευχαριστώ. Σας. Για τη δουλειά, τις όμορφες εικόνες που μας έχετε προσφέρει και έχετε αφήσει στην πόλη, και καλούμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν να τις αναζητήσουν αυτές τις ωραίες εικόνες. Είναι διάσπαρτες στην πόλη. Ένα κυνήγι τέχνης. Ευχαριστώ. Ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό θέλω να κάνω στους συναδέλφους, που ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον και μένουν σε μία πόλη που τις αξίζει να υπάρχουν και να εργάζονται και να αφήνουν έργο. Ναι, και να προβάλλεται η δουλειά τους ταυτόχρονα. Ακριβώς. Είναι και με αυτό την αγάπη όλων. Σημαντικό. Συγχαρητήρια και πάλι, κύριε Παπαδοπεράκη. Ευχαριστώ, κύριε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.